Καλησπέρα στον Κωστή Ραπτόπουλο, τον οποίο σήμερα τον καλησπερίζουμε όχι από τα στούντιο του Μετρόπολης, από την Νέα Ευκαρπία, το γήπεδο του Μακεδονικού. Γι' αυτό και η ανάλογη εμφάνιση εκτός από τον ντεκόρ. Λοιπόν, Μακεδονικός, ο ιδιοκτήτης του Μακεδονικού, είναι και ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού Αθλητικός Μετρόπολης, Μέτροπολ, Ζου Ρέντιο, είναι ένας όμιλος μεγάλος. Και επειδή έχουν εδώ τώρα, είμαι και μέλος εγώ και αψηφίσουμε εδώ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κατάσταση με τον Εραστέχνη, έχει πάρα πολύ 1.100 παιδιά. Mm-hmm. 1.100 παιδιά, τα 600 είναι στο ποδόσφαιρο επάνω και τα υπόλοιπα είναι σε άλλα αθλήματα. Και πάει να βγει και κατηγορία. 1.100 παιδιά. 1.100 παιδιά. Τρομερό νούμερο. Είναι με ένα πρόγραμμα, ΕΣΠΑ και είναι, κοίτα, οι δυτικές είναι κυρίες, έχουν πολύ ψωμάκι. Με Άπολη, Πολύχνη, Αβελόκηπη, Σταυρούπολη, Εύοσμος, όλες αυτές οι περιοχές έχουν και πιο πολύ κόσμο και πιο ζεστές περιοχές. Εκεί ανατολικά η Τούμπα έγινε λίγο Μόντρεαλ, η Τούμπα έγινε λίγο, να πούμε, Χόλιγουντ, νεοπλουτισμός και τέτοια. Εδώ λοιπόν πολλά παιδιά και γίνεται φοβερή δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Λοιπόν, να πω δύο λόγια γρήγορα. Ο Μπίτσες Βαγόντος το είδε ο Νίκος, σαν δεύτερος κυνηγός βγήκε σε 4-4-2 και στο δεύτερο ημίχρονο έπεσε λόγω βιολογικών καταστάσεων και εκεί ο Ολυμπιακός, πιστεύω, ένα κομμάτι θα πω, πιστεύω ότι στάθηκε άτυχος στον τραυματισμό με δράση του Βάλμποενά. Τύπου αναγκάστηκε να παίξει 4-4-2 και ο Ολυμπιακός και πήγε στο φόρτωμα. Και εκεί ο Ολυμπιακός νομίζω έχει θέματα στο φόρτωμα, δεν είναι καλός. Αν έμενε ο Βαλμποενά, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα το παίρνει το μάτς. Ήταν κομβικό δηλαδή για μένα το σημείο εκεί που τραυματίζεται με τη θλάση. Και εκεί κρίθηκε πιστεύω και το παιχνίδι. Για τον ΠΑΟ που ήταν πολύ καλός, όπως είπε ο Νίκος, όταν έδωσε ο Ολυμπιακός με φόρτωμα σε 4-4-2, ο ΠΑΟ ήταν απαράδεκτος που δεν έβγαλε μία κόντρα επίθεση. Δεν έβγαλε ένα μισό εφημεδιασμό με τον Μπέλκα. Και νομίζω ότι εκεί έμεινε πίσω ο ΠΑΟ και από δυνάμεις και εκεί φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι είναι πιο γυμνασμένος, πιο φρέσκος. Και είναι οξύμορο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει και την Ευρώπη και θα πρέπει ο ΠΑΟ να είναι αυτός που να περιμένει μετά το 70 να χτυπήσει στην κόντρα τον Ολυμπιακό στους μεγάλους χώρους και δεν το έκανε. Mm-hmm. Αυτά για αρχή ο Νίκος νομίζω ότι είναι αρμοδιότερος να μας αναλύσει τις λεπτομέρειες. Ωραία. Εγώ να κρατήσω την παρατήρηση που έκανε ο Νίκος στην εκκίνηση για τον Μπίσεσβαρ, τον οποίο ο Φερέιρα σε ένα 4-4-2 τον είχε πιο κοντά στον... Λοιπόν, Κωστή, ακούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά και έπρεπε να το κάνει και 2-0, θα μπορούσε να το κάνει. Και ο κακός στον ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο ημίχρονο. Εκεί ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες. Η αιτία είναι, πρώτον, το πέσιμο του Μπίσεσβαρ από δυνάμεις. Ο αργός Ντάγκλας Κώστα, ο Αγκούστο, και ο Μίσιτς, ο οποίος έκανε το χειρότερο του παιχνίδι τα τελευταία 7-8 παιχνίδια από τότε που μονιμοποιήθηκε στον ΠΑΟ. Εκεί επάνω, στον τραυματισμό του Γκερέρο, αναγκαστικά ο Ολυμπιακός παίζει ένα ανοιχτό 4-4-2. Δεν έχει παίχτη να κάνει κατοχή μπάλας και να πάει σε οργανωτικές καταστάσεις, γιατί του λέει ο Βαλμποενά. Και πάει στις πλευρές και φορτώνει. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ μια πίεση εκεί, αλλά ο Ολυμπιακός και με τον Γκερέρο και με τον Ελαράμπη δείχνει ότι δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή κάνει πολλές προσπάθειες για να βάλει ένα γκολ ο Ολυμπιακός. Ενώ έχει κατοχή μπάλας, ενώ έχει καλές, καλά τρίγωνα κτλ. Στις αποκρούσεις, εδώ ο ΠΑΟΚ ελέγχεται, γιατί με ένα χαφ παραπάνω και με τον Μαουρίσιο να μπαίνει σαν τρίτο χαφ, περιμένω εγώ τον εφηβιασμό. Έχει ανέβει ο Σεμένο, έχει ανέβει ο Αβραμ, είναι απάνω Ολυμπιακός και πιέζει. Δεν βγήκε Γιάννη ο Πάοκ από το 65, ούτε μία σούτ. Ένα σούτ ο Πέλκα στο 84. Ένα πεθαμένο αλλά... σούτ ο Πέλκα. Ναι. Και μου φάνηκε, παιδιά, ότι δεν είχε και τη διάθεση, δεν είχε και το πλάνο να φύγει στην κόντρα. Δηλαδή τον ένοιαζε να κρατήσει το αποτέλεσμα. Από την άλλη... Δεν μας άρεσε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι
ενώ ο Ολυμπιακός διόρθωσε με τις τρεις αλλαγές στην ομάδα του, έβγαλε τον Μασούρα ο οποίος ήταν ανύπαρκτος, έβγαλε τον Μπουκαλάκη που ήταν αργός, έβαλε τον Καμαρά, έβαλε τον Γκερέρο δεύτερο φορ, ποιο να βάλει, και ενώ πάω αργεί να βγάλει τον Μπίσεσγα, δεν βάζει τον Βιερίνια ένα τέταρτο, 12 λεπτά, να φύγει που είναι πολύ ταχύ στο χώρο και καλές εκτελέσεις, εγώ δεν ξέρω να το βάλει ένα ημίχρονο, 15 λεπτά. Και φυσικά το Μαουρίσιο εκεί όταν μπήκε, μετά από ένα χρόνο Παρίς στο ντέρμπι, δεν ακολούθησε ρυθμό. Για τον ΠΑΟΚ, Κώστα, ένα ερώτημα που είχαμε και στο ραδιόφωνο νωρίτερα, ήταν γιατί δεν έπαιξε ούτε καν ως αλλαγή ο Βιερίνια. Αυτό ήταν το έγκλημα το μεγάλο. Γιατί ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ βολεύεται και με εκεί. Και να μην βγει, θα μπορεί να το γλιτώσει. Εσύ χρειάζεσαι ταχύτητα. Αυτά ο Νίκος τα έβλεπε και έβγαινε και έπαιρνε τα μάτια εκτός έδρας με αντεπιθέσεις σε έδρες που πιέζανε. Αλλά είχε τρεις γρήγορους και βγαίνανε και τρεις φορές και πέντε φορές. Δηλαδή, όποι προοδευτικοί είναι ένα μάτς με αλέφατο στον προοδευτική, έχει κάνει έξι αντεπιθέσεις, δύο δοκάρια, 0-0 βγήκε το μάτς στην Κρήτη. Αλλά ο άνθρωπος με τέσσερις παίκτες έβγαινε, τέσσερις με τέσσερις, τρεις με τέσσερις. Δηλαδή φοβερά πράγματα και εκπαιδευμένα. Εμείς εδώ στον ΠΑΟ από το 65 καθίσαμε σαν τις κλώσσες εκεί και περιμέναμε να λήξει το μάτς. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό. Και σε ένα Ολυμπιακό ο οποίος παίζει με ένα χαβ λιγότερο, γιατί παίζει με Καμαρά και Γιγέρμερ, και εγώ έχω Ντάγκλα, Μίσιτς, Μαουρίσιο και βάζω και πέρκα τέταρτο για να τον καθαρίσω στην αντεπίθεση. Εκεί φάνηκε ο Ολυμπιακός και πιο φρέσκος, πιο δυνατός από τον ΠΑΟ. Εμένα πάντως, δεν θέλω να επαναλαμβάνω και να κουράζω. Ναι. Την έκανε ερώτηση στον Νίκο πριν, την άκουσες και εσύ. Μου κάνει εντύπωση πως ο Φερέιρα το σκέφτηκε. Έπαιζε βέβαια εκτός έδρας. Δεν θέλει να παίξει με πεντάδα πίσω και σου λέει θα βάλω τον Μπίσεσβάρ σε πιο ελεύθερο ρόλο και πιο κοντά στο φόρμου. Και δεν το σκέφτεται ο Μαρτίν. Θα το κάνει αυτό με τον Ποντένσε, που στην τελική ο Ποντένσε είναι και πιο τριπλέρα από τον Μπίσεσβάρ. Βέβαια, είναι και γρήγορος. Είναι ο καλύτερος τριπλέρ. Δεν το έχει σκεφτεί. Ενώ άλλος έκανε έκπληξη με τον Μπίσεσβάρ. Έκανε έκπληξη. Έβαλε τον τριπλέρ του και τον σχετικά γρήγορο δίπλα. Ήταν φωτιά και λάδα ο Μπίσεσβάρ. Συγγνώμη, το Βαλμπουένα είναι γρήγορος. Μπορεί να το τραβήξει και λίγο τύπη στα πλάγια. Και να το κάνει έτσι, να κάνει χειραστή κίνηση κτλ. Κοιμήθηκε. Αλλά τις αλλαγές όμως τις έκανε, αλλά δεν είδε αυτό που είδε ο Νίκος. Δηλαδή ποντές στην περιοχή, με τρίπλα, με διήθυνση κτλ. Έκανε αλλαγή στο 40, στυλ Μουρίνιο, στυλ Αλέφαντου, που έβγαλε το Μανσούρα. Μας έχει πει ο Νίκος ότι όσο δεν πατάει η περιοχή και δεν είναι επικίνδυνος, δεν μπορεί να σταθεί ως εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Έβαλε το Σουντανί, που δεν έχω καταλάβει άμα είναι εξτρέμ, άμα είναι φορ, ένα κορμί έτσι γεμάτο με μια δύναμη, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η θέση του ακριβώς. Και πήγε, έχω την εντύπωση, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, ναι μεν με κατοχή, αλλά λίγο ανορθόδοξα, πολλές σέντρες. Ψάχναν κεφάλια Γκερέρο, Λαραμπή. Και με τον Μανιόνιο που έπαιξε Γιάννη στη Νέα Σμύρνη, πάλι έπαιξε 4-4-2 ανοιχτό. Φόρτωσε πάρα πολύ με τη Μίκα και με ο Μάρ και με τους Εξτρέμ. Αλλά εκεί δεν είχε καταρχήν πάνω από 2-5 στην περιοχή. Δηλαδή για να βάλεις με φόρτωμα, πρέπει ο Νίκος μας είπε να είναι 4 και μάλιστα μας είπε σε τρίγωνο. Όχι σε ευθεία. Μα αυτό ο Νίκος. Ναι. Όταν φορτώνεις λέει, μάθημα μας έκανε 10 χρόνια. Και λέει, όχι λέει σε ευθεία το φόρτωμα, ένας μπροστά, ένας πίσω τρίγωνο και ο τέταρτος να πάρει τον ριμπάουντ. Αυτά ο άνθρωπος τα έχει κάνει. Αυτό στην επίθεση. Για την άμυνα όμως, Κώστα, να ετοιμάσει λίγο ο Γιώργος Ολίγκρης να δούμε τον γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός. Από το στόπερ από τον Ίγκανσον. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Ένα που απέστασε χθες ο ΠΑΟΚ στο Φάληρο, έχει συμπληρώσει 10 μάτσα αίτητος κόντρα στον πρώην ΠΟΚ και 47 παιχνίδια συνολικά στο πρωτάθλημα. Να δούμε αντίστοιχα και ένα ποστάρισμα, ένα post που έκανε ο Γιώργος Σαββίδης στο αγαπημένο του Instagram, στο λογαριασμό του. Μία ακόμα χρονιά ήτος στο Καρεσκάκι και τώρα Ξάνθη από πάνω, until play-off, εξοχικό. Έτσι. Λοιπόν, ένα σχόλιο και να πάμε και στην βαθμολόγηση των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Καράπαπας και ο κύριος Σαββίδης, λέω εγώ τώρα, τον Ιανουάριο που έρχεται η μεταγραφική περίοδος, θα δώσουν κανένα δώρο Χριστουγέννων τους φιλάβλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα, θα δούμε κανένα δύο-τρεις παιχταράδες και να δούμε ένα ωραίτερο ποδόσφαιρο και καλύτερους παίκτες. Γιατί άμα μείνει ο Μασούρας, ο Κουχαλάκης, ο Μάρτεσμένος, ο Ντάγκλας, ο Ελκαντουρί και όλοι οι υπόλοιποι μέτριοι παίκτες, θα δούμε μέτριο ποδόσφαιρο και το θέαμα, η μπάλα, η τακτική, οι φάσεις, τα γκολ θα μπαίνουν από σπόντες και όχι από ωραίες ενέργειες. Ναι, βέβαια ο Βαγγέλης Μαρινάκης από τη μία και ο Ιβάν Σαββίδης από την άλλη θέλουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος πάση θυσία και νομίζω ότι όλα αυτά τα ακούνε και λίγο, Βέρεσε. Λοιπόν, θα δούνε που κολλάνε. Δεν μπορεί να παίζει ο Ολυμπιακός με τον Μασούρα εξτρέμ, ούτε ο ΠΑΟΚ με τον Ντάγκλας να τον κάνουμε χαφ με το ζόρι, ή ξέρω εγώ με το δεύτερο ημίχρονο του Μπίσεσβα που έπεσε ή τον Καντούρι. Θέλουμε παίκτες. Λοιπόν, πάμε να μας βαθμολογήσεις εσύ την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα ξεκινάμε με τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς, παρά το γεγονός ότι είχε καιρό να παίξει και έφαγε τη θέση του Πασχαλάκη, ήταν καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά στις σέντρες καθαρίσαν τα center back. Δεν έκανε μια έξοδο. Ήταν κάνα δύο φάσεις που ήταν πάνω του και δύο από μακριά. Εφτά θα τον βάλω. Εφτά. Ναι. Πάμε στον Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι πολύ γρήγορος χαμηλά. Χθες και ψηλά στις δύο center forward, σε όλα τα φορτώματα και χαμηλά, πήγε πολύ καλά. Οκτώ. Οκτώ στον Κρέσπο. Πάμε στον Ίγκανσον που έκανε και τον γκολ. Ο Ίγκανσον πήγε πολύ καλά στον Ελαράμπι. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έκανε τον γκολ. Και γενικά και χαμηλά ήταν πάρα πολύ καλός. 9 θα το βάλω. Να πω Κώστα κάτι γρήγορο. Έλα, ναι. Ιντρικαδόρικο από αυτά που σου αρέσουν με τις εμφανίσεις, ναι, που κάνει ο Ίγκασον και τον τραυματισμό που έβγαλε ο Βαρέλα. Μήπως η οικογένεια Σαββίδη κλαίει λίγο τα λεφτά που έδωσε το καλοκαίρι για το Βαρέλα. Ο Βαρέλα είναι λαϊκιστής. Δηλαδή το καλοκαίρι έβαλε τη γυναίκα του να πάει στη θύρα 4, να κλαίνε τα παιδιά για να πάρει το 1,5 εκατομμύριο. Μόλις το πήρε, άραξε σαν τη φοράβα ο Βαρέλα και δεν έχει κάνει την περσινή χρονιά. Και χθες ο Ίγκνασον κέρδισε θέση στην 11. Μάλιστα. Δηλαδή, Γιαννούλης. Το χειρότερο παιχνίδι που έκανε στο πάγο Γιαννούλης χθες, 6 θα τον βάλω. Θα μου πεις βέβαια έχει τον Ποντένσε, ο οποίος είναι φοβερός τένασμένα. Έκανε τον πέναλτι που ισοφάρισε ο Ολυμπιακός και γενικά δεν ήταν. Έπαιζε λίγο σαν φοβισμένος, δεν ξέρω. Τον επηρέαζε το Καραϊσκάκι. Μάτος. Ο Μάτος του 7. Ο Μάτος είναι πονηρός. Είναι σαν το Βλάχο. Ο Βλάχος πονηρός. Τι κάνει. Δεν ανεβαίνει πολλές φορές απάνω. Είναι 32 χρονών. Κρατάει τις δυνάμεις. Εκεί είχε τον Τζιμίγκα και τον Μασούρα και μετά τον Σουντανί κτλ. Κράτησε καλά. Έφυγαν 2-3 φορές εκεί πέρα, του κάνανε από το overlap σέντρες, δεν του κόφηκανε πολύ από μέσα, θα πάρει το εφταράκι του και θα είναι και ευχαριστημένος. Μίσιτς. Ο Μίσιτς έκανε και αυτός πολύ κακό παιχνίδι, ήταν από τους παίκτες που παίξαν ρόλο στο ανέβασμα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, 6 πήρε. Ενώ είναι καλός χαφ, είναι αργός. 6. Έχει καλά στοιχεία, αλλά δεν έχει ταχύτητα μεγάλη. Αν πήρε 6 ο Μίσιτς, είμαι περίεργος να δω τι θα πάρει ο Αγκούστο. Ο Αγκούστο θα πάρει 5. Πέντε. Ο Αγκούστο έχει ένα καλό πόδι αριστερό. Μόλις βρει λίγο χώρο, τίποτα δεν κάνει.
τραβάει ένα σούτ από τα 40 μέτρα στα 100, θα πάει να κολλήσει ένα στο γάμα και θα γράφουμε εμείς την Μέτρος που εδώ στη Θεσσαλονίκη τι παιχταρά, τι χαφάρα στην Εθνική Βραζιλία να πάει. Μάλιστα. Πολύ αργός ανέκρυκτος, πολλά φάουλ χαμηλά και επιθετικά δεν πατάει περιοχή. Βοήθησε λίγο από τη μεριά την αριστερή το Γιαννούλη, η αλήθεια είναι, στα ντουμπλαρίσματα, μέτριος. Ελκαντουρί. Ελκαντουρί, 5, όχι 8 είναι, όχι 11 είναι. Ο ΠΑΟΚ εκεί πρέπει να έχει εξτρέμ. Πρέπει να έχει εξτρέμ ή ένα παίχτη γρήγορα να μην είναι διαβολιστής. Mm-hmm. Αυτό το Ελκαντουρί, έλα μέσα, μάρκαρε λίγο, δώσε μια πάσα, πήγα καμιά κεφαλιά, γέσια λίγο αριστερά. Όταν την πάρει την μπάλα, ξανά μπανά πίσω. Μάλιστα. Αυτά να τα κρατήσουν του Βουλινού την ομάδα και του Μπακατούδη. Εδώ είναι ο Σαββίδης και απαιτούμε καλό ποδοσφαιριστή εδώ πέρα. Λιμιός. Ο Λιμιός δεν έβγαλε αντεπιθέσεις. Δεν την δίνεψε ο Ολυμπιακός από τη μεριά του. Ό,τι έκανε ο Μασούρας. Να πιάσει τον μπακ, να μην ανέβει ο μπακ, να μαρκάρει αμυντικά. Είναι ο Μασούρας, ήταν ο Μασούρας του ΠΑΟ, ο Λιμιός. Θα το βάλω 7 γιατί πήγε πολύ καλά αναστατικά. Αλλά απαγορεύεται να μην βρει δύο-τρεις περιπτώσεις, φταίει και ο προπονητής του βέβαια, που δεν εκπαιδεύτηκε να φύγει στην πλάτη του Ολυμπιακού. Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ στο πρώτο ημίχρονο πήρε 8 και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε 4 λόγω δυνάμεων. Δηλαδή του βάλουμε ένα 6 γιατί 6. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός σαν δεύτερος φορ. Βέβαια διαμαρτυρόταν συνέχεια, εγκρίνια στον διαιτητή. Δηλαδή, σαν να λέει, δεν έχω πολλές δυνάμεις, παιχταράς είναι, τον θέλουμε πιο, πώς το λένε, πιο φρέσκο. Και ακούω ότι θα τον κρατήσουν και άλλα δύο Κυριακές να τον αποφορτήσουν, γιατί έχει φουσκώσει από τον Κούρκο, να πούμε, και χρειάζεται ανάσες ο μπίζεσμα. Σφιντέρσκι. Σφιντέρσκι. Τον έφαγε λάχανο ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Τον κατάπιε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Του τράβηξε κάνα δύο κλωτσιές λίγο έτσι, με την μπάλα μαζί κτλ. Είναι και λίγο αγριοφός ο Αβραάμ. Κάκα ο Σφιντέρσκι, δεν ακούμπησε την μπάλα. Τέσσερα. Τίποτα. Και να βάλουμε και μια βαθμολογία στον Αμπέλ Φερέιρα, στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ο Φερέιρα την έστησε καλά την ομάδα, αλλά πάντα τα καλά έχει στις αλλαγές. Δεν είναι αλέφαντος. Είναι μπάγκεφης. Δηλαδή, ο αλέφαντος θα σου κάνει το μάτσο άνω κάτω. Θα σου κάνει αλλαγές. Όπως χθες ο Μουρίνιο, άλλαξε στο 30. Αυτός δεν έβαλε ένα τέταρτο Γιάννη μου, το Βιερίνια, στο ρίσκο του Ολυμπιακού. Έβαλε τον Μαουρίσιο, έβαλε τον Ακπόμ στη θέση του Φιντέρσκι. Για ποιο λόγο να το κάνει. Να κάνει. Και έβαλε και τον Μπέλκα στο 80. Δηλαδή, το Βιερίνια σε αυτό το μάτς, που είναι όλος ο Ολυμπιακός απάνος, έχει να πάρει την μπάλα να φύγει τρεις φορές. Μαζί, ξέρω εγώ, με τον Φιντέρσκι και τον Λιμιό. Τρεις με τρεις. Το ξέχασε. Τι βαθμό του βάζουμε. Θα πάρει 6 κι αυτός. 6. Ωραία. 6. Ευχαριστούμε κύριε Ραπτόπουλε. Τώρα, πήγε και μισή. Έχουμε να δούμε 100 πράγματα. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.